Public School. Βρισκόμαστε στην 9η ενότητα του σχολικού μας βιβλίου και θα δούμε τώρα μαζί την άσκηση 3, η οποία βρίσκεται στη σελίδα 67. Μας λέει, αναλύστε την παρομοίωση των στίχων 405-406 και προσδιορίστε τη λειτουργία της. Όπως ξέρουμε, ο Όμηρος χρησιμοποιεί πολλές παρομοιώσεις στο έργο του, δηλαδή παρομοιάζει κάτι με κάτι άλλο. Αυτή η παρομοίωση έχει κάποια λειτουργία. Δεν ξεχνάμε ότι οι παρομοιώσεις μπορεί να είναι σύντομες, μπορεί όμως να είναι και πιο εκτεταμένες. Πάντα σε κάθε παρομοίωση παρομοιάζεται κάτι με κάτι άλλο, όπως είπαμε. Άρα εμείς πρέπει να αναλύσουμε τι παρομοιάζεται στους στίχους αυτούς και να προσδιορίσουμε τη λειτουργία, ποια είναι η λειτουργία αυτής της παρομοίωσης. Δηλαδή, τι χαρίζει στο κείμενό μας αυτή η παρομοίωση. Αν πάμε στους στίχους 405-406, βρίσκουμε την παρομοίωση πως άνεμος φοδρός σκορπίζει αλλού και αλλού ξερά τα άχυρα της θυμονιάς, έτσι σκορπίστηκαν και τα μακριά μαδέρια. Ας δούμε λοιπόν τι παρομοιάζεται με τι. Πρώτο μέρος. Τι παρομοιάζεται? Τα ξερά άχυρα της θυμονιάς. Η θυμονιά είναι δεμάτια αποθερισμένα στάχια που προορίζονται για αλώνισμα. Άρα, τι παρομοιάζεται? Τα ξερά στάχια της θυμονιάς. Με τι? Με τα μαδέρια της σχεδίας. Ποιο είναι το κοινό σημείο ανάμεσα στα άχυρα της θυμονιάς και τα μαδέρια της σχεδίας? Ότι σκορπίστηκαν. Το σκόρπισμά τους δηλαδή από τον σφοδρό άνεμο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κοινό σημείο. Έτσι σε κάθε παρομοίωση έχουμε κάτι που παρομοιάζεται με κάτι άλλο. Για παράδειγμα εδώ έχουμε τα άχυρα της θυμονιάς να παρομοιάζονται με την σχεδία, με τα μαδέρια της σχεδίας. Ποιο είναι το κοινό του σημείο? Ότι σκορπίστηκαν από τον άνεμο. Δηλαδή, έτσι όπως σκορπίζονται από τον άνεμο τα άχυρα της θυμονιάς, έτσι σκορπίστηκαν και τα μαδέρια της σχεδίας. Και ποια είναι η λειτουργία? Τι χαρίζει δηλαδή στην αφήγηση, στο έργο μας, η παρομοίωση? Ουσιαστικά η παρομοίωση κάνει το κείμενο πιο παραστατικό πιο περιγραφικό, δηλαδή διαμορφώνει εικόνες στο μυαλό μας και έτσι το πλουτίζει το κείμενο και το μυαλό μας. Η αφήγησή μας αποκτά ποικιλία. Δηλαδή δεν είναι μονότονη, δημιουργούνται εικόνες στο μυαλό μας. Άρα αναλύσαμε την παρομοίωση, αφού βρήκαμε τι παρομοιάζεται με τι και ποιο είναι το κοινό του σημείο και βρήκαμε τη λειτουργία της παρομοίωσης. Συνήθως οι παρομοιώσεις είναι παραστατικές, πλουτίζουν την αφήγηση προσδίδοντας ποικιλία σε αυτήν.